Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Τα vlogs που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, η παρουσία μου στην εκπομπή του Ρίκολα στον αέρα, καθώς και το vlog που ακολούθησε για τη μοναξιά και τη μοναχικότητα, έχουν γίνει αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό από διάφορους φίλους και φίλες του καναλιού. Μια φίλη μου γράφει: «Υπάρχει ένα κενό μέσα μου και ό,τι και αν κάνω αυτό συνεχίζει να υπάρχει». «Αγαπημένη μου Θέκλα», γράφει φίλη, «εύχομαι να είσαι καλά. Με αφορμή το βίντεο με θέμα πώς μετατρέπουμε τη μοναξιά σε μοναχικότητα, έχω να πω ότι δεν είναι πάντα εύκολο». Εννοείται ότι δεν είναι εύκολο και γι' αυτό και κάνουμε και τόσα βίντεο με αυτό το θέμα. Έχω πάρει διαζύγιο εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Είμαι μια γυναίκα 38 χρονών και έχω και ένα παιδάκι στην προδημοτική εκπαίδευση. Δεν είχα πάρει αγάπη στο γάμο μου, ο οποίος διήρκησε σχεδόν 7 χρόνια. Από τότε που πήρα την απόφαση να χωρίσω, έκανα ψυχοθεραπείες. Έχω χτίσει τον εαυτό μου με πιο γερά θεμέλια, νιώθω πλέον πολύ όμορφα με τον εαυτό μου, παρόλα αυτά υπάρχει ένα κενό μέσα μου και ό,τι και να κάνω αυτό υπάρχει. Φροντίζω να κάνω πράγματα στον ελεύθερο χρόνο μου, είτε σεμινάρια πάνω στη δουλειά μου που αγαπώ, είτε γυμναστήριο, είτε διάβασμα κτλ. Και πάλι λυγίζω. Η ψυχολόγος μου είπε ότι έχω θλίψη, το αναγνωρίζω βέβαια. Η ψυχολόγος μου είπε ότι πενθώ ακόμη το γάμο μου σαν κατά κοινωνία συνθήκη, όχι συναισθηματικά. Δηλαδή δεν περνούσες καλά στο γάμο σου και να πενθείς αυτό το καλά που πέρασες, αλλά την κοινωνική συνθήκη ότι πλέον δεν είσαι παντρεμένη και σε αντιμετωπίζει η κοινωνία και προφανώς και εσύ τον εαυτό σου διαφορετικά. Η ψυχολόγος μου είπε ότι έχω θλίψη, το αναγνωρίζω βέβαια, και ανειδονία επίσης. Ανειδονία σημαίνει να μην μας ευχαριστούν πράγματα που κάτω από κανονικές συνθήκες θα μας ευχαριστούσαν, και η ανειδονία είναι ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Το δικαιολογεί η ψυχολόγος μου καθώς ξέρει το ιστορικό μου και τι άλλο μου συνέβη από τότε που χώρισα. Απλώς νιώθω ότι κουράστηκα να προσπαθώ να ξεπεράσω την ερωτική μοναξιά, όπως την αποκαλείς και εσύ. Μου λείπει αυτή η όμορφη σύνδεση που υπάρχει σε δύο όριμους πνευματικά ανθρώπους. Δεν νομίζω να σου λείπει, νομίζω ότι την επιθυμείς, τη φαντάζεσαι, γιατί δεν την είχες στο γάμο σου, ε? Ουσιαστικά εγώ είμαι μόνη μου χρόνια, καθώς ο γάμος μου δεν ήταν ποιοτικός. Ξέρω όμως ότι η επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου έγινε καθώς εγώ δεν είχα αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τότε και φοβόμουν τη μοναξιά. Αυτό που με φοβίζει και τώρα. Αναρωτιέμαι τι κάνουμε όταν ενώ γεμίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορες ασχολίες, το κενό μέσα μας παραμένει παρέα με τη θλίψη που το συνοδεύει. Έχω δει και το βίντεό σου που λέει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό που ζητάμε, χωρίς να παρασυρώμαστε από την ερωτική ερημιά, κάνοντας μετά κατάλληλες επιλογές. Τέλος, θα ήθελα να σου πω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για το ψυχοεκπαιδευτικό έργο που κάνεις, να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη για την επιστολή της, για το mail της, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο σε αυτό το ζήτημα. Για το κενό που υπάρχει μέσα μας όταν μας λείπει η ερωτική σύνδεση, η ουσιαστική ερωτική σύνδεση και η συντροφικότητα. Είναι αλήθεια πως είναι αφύσικο ένας άνθρωπος ενήλικας να είναι ασυντροφεύτος. Να μην έχει ερωτική σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζουν και να έχουν μία ποιοτική σχέση. Είναι αφύσικο. Αν πάμε πίσω στους πρωτόγονους τρόπους ζωής, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή, σε μια μοντέρνα εποχή, αλλά έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα και έναν πρωτόγονο ψυχοσυναισθηματικό οργανισμό, αν πάμε πίσω θα δούμε ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν όλοι μαζί παρέα και είχαν ερωτική ζωή. Μπορεί να μην υπήρχε η έννοια του ρομαντικού έρωτα τότε, αλλά οι σεξουαλικές και συναισθηματικές ανάγκες καλύπτονταν μέσα στη φύλη. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.
Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σπουδαίο να καταφέρουμε οι άνθρωποι να καλλιεργήσουμε έτσι τον εαυτό μας, ώστε να γινόμαστε όλο και πιο πνευματικά όντα, που να καταπολεμούμε τις ατέλειες μας, τις ελλείψεις μας, τις κακίες μας και να μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους και να μπορούμε να είμαστε ικανοί να δημιουργήσουμε μια ισορροπημένη, υγιή ερωτική σχέση. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά εξαρτάται στο μεγαλύτερο μέρος από εμάς. Θα μου πείτε, μα πώς εξαρτάται στο μεγαλύτερο μέρος από εμάς, αφού it takes two to tango, χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Εγώ μπορεί να καλλιεργώ τον εαυτό μου, μπορεί να φροντίζω να κάνω ψυχοθεραπεία, να διαβάζω, να ασκούμε, να έχω δραστηριότητες, να βγαίνω έξω στη φύση και παρόλα αυτά να μην συναντώ έναν κατάλληλο άνθρωπο για να συνδεθώ στη ζωή μου μαζί του. Άρα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά εξαρτάται στο μεγαλύτερο μέρος από εμάς. Γιατί? Ποιο είναι το ουσιαστικό σημείο στην επιστολή της φίλης που δείχνει ακριβώς ότι εξαρτάται από μας? Ποιο? Το σημείο εκείνο στο οποίο λέει ότι ενώ κάνω προσπάθειες, ενώ κάνω ψυχοθεραπεία, ενώ βάζω δραστηριότητες στις μέρες μου, εξακολουθώ να έχω ένα κενό. Εξακολουθώ να νιώθω μίζερα. Εξακολουθώ να κινούμαι με κίνητρο το φόβο και δει το φόβο της μοναξιάς, που το γράφει η φίλη ξεκάθαρα και η ίδια στην επιστολή της, ότι με βάση το φόβο της μοναξιάς οδηγήθηκε παλαιότερα πριν 12 ετίας στη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης, την οποία η ίδια την περιγράφει ως μη ποιοτική, η οποία οδηγήθηκε σε γάμο, οδηγήθηκε σε τεκνογονία και μετά σε διαζύγιο. Και λέει η φίλη ότι ήμουνα μόνη μου και προτού χωρίσω. Πόσο δύσκολο είναι να γεμίσεις αυτό το κενό? Πάρα πολύ δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί η κοινωνία στην οποία ζούμε και η παιδεία την οποία δεχόμαστε δεν είναι μια παιδεία ανθρωπιστική και δεν είναι μια παιδεία πνευματική. Μεγαλώνουμε με την νοοτροπία ότι άμα διαβάζεις τα μαθήματά σου και άμα είσαι πολύ επιμέλης θα έχεις πολύ καλούς βαθμούς και άμα έχεις πολύ καλούς βαθμούς θα μπεις στο πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να μπεις, θα διαβάζεις, θα πάρεις το πτυχίο σου, θα εργαστείς σκληρά και μετά θα επιτύχεις. Μαθαίνουμε τα παιδιά ότι η επιτυχία και η ευτυχία ορίζονται με υλικά άγαθα. Με επιτυχίες επαγγελματικές, επιτυχίες ακαδημαϊκές, επιτυχίες οικονομικές και κοινωνικές και όχι με πνευματικές επιτυχίες. Χρειάζεται να φιλοσοφήσουμε τη ζωή μας, ο καθένας μας, όλοι μας. Όλοι μας. Όσοι δεν το κάνουμε, χρειάζεται να φιλοσοφήσουμε τη ζωή μας. Και έχουμε πάρα πολλές πηγές φιλοσοφίας τις οποίες να απευθυνθούμε. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι γεμάτη από παραδείγματα για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φιλοσοφήσει τη ζωή του, να σκεφτεί και να δει διαφορετικά τη ζωή του, να δει τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική και να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα οποία θεωρεί πολύ σημαντικά μπορεί να μην είναι στην πραγματικότητα σημαντικά και να μετριάσει τους φόβους του αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Υπάρχουν πάρα πολλές φιλοσοφικές σχολές, φιλοσοφικές θεωρήσεις. Υπάρχει ο Πλάτωνας, υπάρχει ο Αριστοτέλης, υπάρχει ο Σοκράτης, υπάρχει ο Ηράκλητος, υπάρχει ο Επίκουρος, υπάρχει ένα σωρό άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι, τους οποίους καλά κάνουμε να αναζητήσουμε και να μελετήσουμε. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία βοηθάνε στην ανακάλυψη του εαυτού μας και βοηθάνε στην φιλοσόφηση της ζωής μας. Χρειάζεται να το φιλοσοφήσουμε το πράγμα. Τι είναι αυτό που φοβάσαι τόσο πολύ? Τι είναι αυτό? Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί? Να ζεις τη ζωή που ζεις τώρα? Δηλαδή να είσαι μόνη, να είσαι μόνος και να μην έχεις άνδρα, να μην έχεις γυναίκα? Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε σχέση με τη μοναχικότητα, εννοώ, γιατί μπορεί να μας συμβούν πολύ χειρότερα πράγματα, όπως η σοβαρή ασθένεια, όπως ο θάνατος,
όπως οι φυσικές καταστροφές κλπ. 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 Αυτά τα θέματα, ο φόβος της μοναξιάς και το εσωτερικό κενό λόγω της έλλειψης συντροφικότητας, είναι θέματα που απασχολούν ανθρώπους που έχουν λύσει τα άλλα τους ζητήματα, που έχουν λύσει το θέμα της επιβίωσης, της οικονομικής επιβίωσης, της υλικής επιβίωσης, που έχουν λύσει το θέμα της μόρφωσης ίσως, της επαγγελματικής αποκατάστασης κλπ. Κλπ. Άρα σε απασχολεί αυτό το θέμα, εσένα που ακούς αυτό το βίντεο, όχι μόνο τη φίλη που έχει στείλει την επιστολή αυτή, γιατί έχεις επιλύσει τα άλλα σου ζητήματα και το θεωρείς αυτό πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι το μόνο που σου λείπει αυτή τη στιγμή και θεωρείς ότι αν δεν το έχεις δεν θα μπορέσεις να ζήσεις καλά. Στην ουσία όμως δεν ζεις καλά όταν είσαι μόνος, όταν ζεις ερωτική ερημιά και ερωτική μοναξιά, επειδή ακριβώς πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά κακό. Ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολη η ζωή ενός ανθρώπου που δεν έχει ερωτικό σύντροφο. Δεν θα σου πω ψέματα ότι το να βρίσκεσαι σε μια ισορροπημένη, υγιή και πνευματική ερωτική σχέση, ότι δεν είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα, δεν είναι κάτι που σου δίνει ισορροπία και συναισθηματική ασφάλεια και πλήρωση των συναισθηματικών, ερωτικών και σεξουαλικών αναγκών στη ζωή σου. Δεν θα σου πω ψέματα. Ναι. Μία υγιής, ισορροπημένη ερωτική σχέση μεταξύ δύο όριμων πνευματικών ανθρώπων είναι πολύ σπουδαίο συμπλήρωμα στη ζωή ενός ανθρώπου και επιστέγασμα της προσωπικής του πνευματικής πορείας. Από την άλλη όμως, μία ερωτική σχέση μπορεί να είναι πηγή πολλών προβλημάτων και πηγή μεγάλων δεινών. Δες το γάμο σου. Δες το γάμο σου, που η σχέση δεν ήταν ποιοτική. Οπότε, το να θεωρούμε ότι το να είσαι χωρίς ερωτική σχέση ισοδυναμεί με δυστυχία και ισοδυναμεί με πολύ δύσκολη συνθήκη, αγνοώντας ότι το να βρίσκεσαι μέσα σε μια κακή ερωτική σχέση, που κακά τα ψέματα, οι πλήστες ερωτικές σχέσεις που έρχονται στην αντίληψή μας, τουλάχιστον μέσα σε αυτό το κανάλι, φυσικά θα μου πείτε είναι λόγω του ότι οι άνθρωποι γράφονται για τα προβλήματα τους εδώ, δεν γράφω για τις καλές τους στιγμές και θα συμφωνήσω, αλλά πολλές ερωτικές σχέσεις γύρω μας δεν είναι ευτυχισμένες, δεν είναι ισορροπημένες, δεν είναι ποιοτικές. Χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιείς εσύ για το γάμο σου, ότι ο γάμος σου δεν ήταν ποιοτικός. Άρα, ας πάρουμε ως δεδομένο ότι είμαστε μόνοι μας. Είναι δεδομένο αυτό. Είμαστε μόνοι μας. Πώς θα ζήσω τη ζωή μου τώρα που είμαι μόνη, που είμαι μόνος? How can I make the most of it? Πώς μπορώ να ζήσω τη ζωή μου στο πιο ψηλό δυνατό επίπεδο, ποιοτικό επίπεδο? Πώς θα κάνω ποιοτική τη ζωή μου τώρα? Ναι, είναι σημαντικό να κάνω την ψυχοθεραπεία μου, να πηγαίνω στην ψυχολόγο μου. Είναι σημαντικό να βάζω δραστηριότητες στη μέρα μου. Είναι σημαντικό να διαβάζω. Είναι σημαντικό να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που λέμε εδώ στα βίντεο. Το πιο σημαντικό όμως, αυτό που κάνει την ειδοποιώ διαφορά, είναι να πάρω μέσα μου τη θαραλέα απόφαση ότι θα τα καταφέρω να είμαι καλά και μόνος. Ναι. Γιατί αν κάθομαι να περιμένω πότε θα έρθει το άλλο το πρόσωπο, πότε θα έρθει το άλλο μου μισό, πότε θα έρθει ο ταιριαστός σύντροφος, η ταιριαστή σύντροφος για να αρχίσω να είμαι καλά, μπορεί να περάσω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου περιμένοντας να έρθει από μηχανής Θεός και εκείνο το διάστημα να είμαι δυστυχής και στενοχωρημένος, όχι γιατί στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι άσχημο, αλλά γιατί περιμένω να έρθει εκείνο το οποίο θεωρώ πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό που εισηγούμε. Δηλαδή να το πάρω απόφαση ότι είμαι μόνος μου και να προσπαθήσω μόνος μου να είμαι καλά. Να το πάρω απόφαση ότι εγώ θα το επιτύχω αυτό το πράγμα να είμαι μόνος μου καλά. Είναι και το κομμάτι των σεξουαλικών αναγκών, όχι μόνο των συναισθηματικών αναγκών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο όσους ανθρώπους έχουν ψηλότερη λίπητο τους ταλαιπωρεί περισσότερο και όσους έχουν χαμηλότερη λίπητο λιγότερο.
και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ψηλότερη λίπητο ίσως είναι χρήσιμο να ασχοληθούν περισσότερο με τα αθλήματα ώστε να ξεδίδουν ορμονικά, σωματικά, να ξεδίδουν και να κατευνάζονται οι επιθυμίες τους. Γιατί το έχουμε δει και εδώ στα βίντεο ότι πολλές φορές η προσπάθεια να καλύψουμε άμεσα τις σεξουαλικές μας ανάγκες μας δημιουργεί περισσότερες συναισθηματικές δυσκολίες, γιατί στις επιπόλαιες σεξουαλικές σχέσεις πολύ συχνά γίνονται φαινόμενα όπως παρεξηγήσεις, όπως ghosting, δηλαδή εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις κλπ. Όταν προσπαθούμε να καλύψουμε τις σεξουαλικές μας ανάγκες πρόχειρα και αγνοούμε και βάζουμε στην άκρη το κομμάτι ότι έχουμε και συναισθήματα και τρυφερότητα και ευαλωτότητα συναισθηματική πέραν από σωματικές ανάγκες, πολύ συχνά μπορεί να απογοητευόμαστε. Εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά σε κάποια μηνύματα τα οποία διάβασα, που με στενοχώρησαν πάρα πολύ, που μου τα έστειλε μια κοπέλα Ελληνίδα, η οποία ζει σε κάποια χώρα στο εξωτερικό και φαίνεται ότι δραστηριοποιείται κοινωνικά, δηλαδή συνδέεται κοινωνικά με ανθρώπους οι οποίοι είναι επίσης Έλληνες του εξωτερικού και οι οποίοι προφανώς έχουν πολύ παλιωμοδίτικα μυαλά και μισογενιστικά μυαλά. Η κοπέλα αυτή είναι χωρισμένη, έχει παιδιά, έχει χωρίσει, έχει πάρει το διαζύγιό της, έχει τελειώσει ο γάμος της και βγήκε ραντεβού με έναν άνθρωπο και όταν τον απέρριψε, αυτός της έστειλε μία σωρία υποτιμητικών μηνυμάτων προς την ίδια, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέγοντάς της πως επειδή είναι χωρισμένη με παιδιά, ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι επιλεκτική στην ερωτική της ζωή και να είναι επιλεκτική στην επιλογή συντρόφου και να της μιλάει με πολύ άσχημα λόγια, βασισμένος μόνο και μόνο στο γεγονός ότι αυτή η κοπέλα έχει χωρίσει. Με εκνεύρισαν πάρα πολύ αυτά τα μηνύματα που διάβασα, με εξόργησαν και μου θύμισαν ότι κάποιες γυναίκες στην εποχή μας ακόμη ζουν τέτοιου είδους κοινωνική κατακραυγή από ανθρώπους ανεγκέφαλους, από ανθρώπους πολύ καθυστερημένους ψυχικά, κοινωνικά και πνευματικά, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου ανθρωπιά μέσα τους, οι οποίοι υποτιμούν μια γυναίκα επειδή αυτή η γυναίκα είναι χωρισμένη με παιδιά και αν αυτή η γυναίκα δεν τους κάνει όλα τους τα χατήρια, αρχίζουν και την εξυβρίζουν και προσπαθούν να την κάνουν να νιώσει άσχημα για τον εαυτό της επειδή είναι χωρισμένη και θέλησε να ξαναδημιουργήσει μια ερωτική σχέση. Δεν ξέρω αν η φίλη που μου έστειλε την επιστολή έχει βιώσει κάτι παρόμοιο, ίσως σε νεότερες ηλικίες και σε άλλες περιοχές του κόσμου να υπάρχει αυτή η κοινωνική κατάκριση, αλλά να είναι πιο εκλεπτισμένη, να μην είναι τόσο ξεκάρφωτο του στυλ εσύ που είσαι χωρισμένη και ψάχνεις να απαυτωθείς και σε μπίπκεις έτσι και σε αλλιώς. Γι' αυτό λέω ότι η επιπόλαιη κάλυψη των ερωτικών μας αναγκών μπορεί να μας φέρει στενοχώρια όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ποιότητα, μπορεί να μην έχουν ισορροπία και να μην έχουν πνευματικότητα. Δεν λέω να μην κάνουμε ερωτικές σχέσεις σε καμία περίπτωση, αλλά λέω ότι αν προσπαθούμε πρόχειρα να καλύψουμε τις ερωτικές μας ανάγκες, αυτό μας βάζει σε κινδύνους και οι κίνδυνοι δεν είναι να χάσουμε την ηθική μας, οι κίνδυνοι είναι να χάσουμε τη ψυχική και συναισθηματική μας ισορροπία όταν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους ανισόρροπους, σε ανθρώπους που δεν έχουν σεβασμό προς τις γυναίκες, που δεν έχουν σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους και οι οποίοι μας κακοποιούν ψυχικά. Πώς μπορώ να καλύψω το κενό μέσα μου και να μετατρέψω τη μοναξιά σε μοναχικότητα? Το παίρνω απόφαση ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμένα πότε θα καλυφθεί αυτό το κενό, πότε θα καλυφθεί ποιοτικά αυτό το κενό. Εξαρτάται από εμένα να είμαι vigilant, να είμαι σε εγρήγορση
και στις οποιασδήποτε προτάσεις έχω για κάλυψη αυτού του κενού, να βλέπω τις κόκκινες σημαίες και να λέω όχι σε προτάσεις οι οποίες είναι ακατάλληλες και θα φέρουν περισσότερο χάος στη ζωή μου παρά την πλήρωση και την αρμονία που επιθυμώ. Δουλεύω ταυτόχρονα και πρωτίστως πάνω στην καλλιέργεια του εαυτού μου. Δουλεύω πάνω στην καταπολέμηση των φόβων μου, στη φιλοσόφηση της ζωής μου και στην εξεύρεση μιας ηρεμίας και αρμονίας εμένα με εμένα. Μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου, μαθαίνω καλύτερα ποιες δραστηριότητες μου αρέσουν πραγματικά, ποιες δραστηριότητες με γεμίζουν συναισθηματικά, ποιες δραστηριότητες μου παίρνουν το μυαλό και δεν απασχολείται αυτό με ανόητες φοβίες, με ανόητες σκέψεις περί μοναξιάς και περί έλλειψης συντρόφου. Λέω ανόητες με την έννοια του ότι αν ήταν κάτι που ήταν 100% από το χέρι μας θα το καλύπταμε αυτό το κενό, οπότε δεν είναι ανόητο να στενοχωριόμαστε γι' αυτό. Είναι έξυπνο όταν έχουμε προτάσεις να επεξεργαστούμε αυτές τις προτάσεις και να πάρουμε μια απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε ή όχι, βασισμένη πάνω στα στοιχεία του αν ο άνθρωπος τον οποίο συναντούμε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταιριάζει μαζί μας, είναι ένας άνθρωπος που έχει την ποιότητα και την ισορροπία του ανθρώπου που προσπαθούμε και εμείς να γίνουμε και είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος με τον οποίο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με τον οποίο να μπορούμε να χτίσουμε κάτι όμορφο και επίσης αν υπάρχει και η ερωτική έλξη και η συμβατότητα που μιλάμε τόσο πολύ στα βίντεο μας για αυτά τα θέματα. Είναι φοβιστικό αυτό το κενό, αλλά αν το φιλοσοφήσουμε αλλιώς, μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την περίοδο του μεσοδιαστήματος, αυτή την περίοδο που είναι μεταξύ της προηγούμενης ερωτικής σχέσης και της επόμενης ερωτικής σχέσης, ούτως ώστε να χτίσουμε καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας και να δίνουμε καθημερινά στον εαυτό μας την ευκαιρία να ασχολούμαστε με τα πράγματα εκείνα, με τις δραστηριότητες εκείνες, με τις ενασχολήσεις εκείνες, οι οποίες μας γεμίζουν την ψυχή, την καρδιά και το μυαλό. Ας ψάξει ο καθένας να βρει τι είναι αυτά για τον ίδιο. Για κάποιους μπορεί να είναι το διάβασμα συγκεκριμένων βιβλίων. Για άλλους μπορεί να είναι μια καλλιτεχνική ενασχόληση, όπως η ζωγραφική, όπως ο χορός, όπως το τραγούδι, όπως οι διάφορες κατασκευές. Ψάξετε και μέσα σας, ας ψάξουμε και μέσα μας, θα βρούμε τις απαντήσεις για το ποιες δραστηριότητες, ποιες ενασχολήσεις μας γεμίζουν την καρδιά, την ψυχή και μας παίρνουν το μυαλό από σκέψεις κουραστικές και ταλαιπωρητικές. Την αγάπη μου σε όλους και εύχομαι το κανάλι μας εδώ με τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο να χρησιμεύει στο να καλύπτουμε αυτό το κενό. Κάποιοι από εσάς, κάποιες από εσάς μου γράφετε ότι ακούτε τα βίντεο καθώς πίνετε τον καφέ σας, καθώς γυμνάζεστε, καθώς κάνετε δουλειές στο σπίτι και ότι η ακρόαση το βίντεο σας βοηθάει στο να γεμίζετε αυτό το κενό. Εύχομαι αυτό να συμβαίνει με την αγάπη μου.